σε κάθε μάτς, θα είχα ψυχολογία νορμάλ και όχι εκνευρισμένη και δεν θα τρώγα τα μισά γκολ που τρώω που βάζεις εσύ. Και θα ερχόμασταν ένα μάτς τουλάχιστον ισοπαλία και στα άλλα. Αν είχα και εσύ, εγώ. Αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά δεν είναι. Επαναλαμβάνω, κάτι χαλάσαν και την επενέργεια στην άμυνα. Δεν έχει καλή απόκριση αμυντική. Δεν ξέρω αν έχει, αν είναι φταίει, αν είναι λόγο. Στο πριν το update έπαιζαν, είχε αμυντική. Και σε μισό γήπεδο σ' ακολουθούσα, το βλέπει. Τι κόντρα που έκανε. Ήσουν πολύ κόντρα που έκανε. Τερώσει απόκριση. Είναι δύσκολο να βάλω γκολ. Είναι δύο φορές πιο δύσκολο να βάλω γκολ από δύσκολο να βάλω γκολ από. Είναι όλος εκεί πεσμένος. Κάτι κάνεις και τρέχεις πιο γρήγορα τώρα, μας δουλεύεις εδώ. Έπρεπε να είχα φύγει εκεί. Δεν είναι πολύ γρήγορος. Ο παίκτης σου μάλλον. Ποιος ρε, ο Μπέλ ήτανε. Ο Ασένσιο δεν ήτανε. Αριστερά, στες τον Ρονάλντο. Αυτός. Και ναι. Αυτός δεν είναι πολύ γρήγορος. Αυτός δεν είναι πολύ γρήγορος μάλλον. Καταρχήν είναι δεκάρι, δεν είναι. Έχει λάκ το παιχνίδι. Έχει το παιχνίδι. Ούτε να σουτάρω δεν έχω χρόνο, ούτε έχει λαγκ. Δεν προλαβαίνω ούτε να σουτάρω καν από μακριά, να φανταστείς. Τι να... Ω, τι ήταν αυτό. Το σούτ αυτό μου το έκανε πούστικο όμως. Εγώ δεν σημάδεψα στο κέντρο. Αυτό το σούτ μου το έκλειψε. Εγώ σημάδεψα. Και το έκανε πάλι. Τι κάνει εκεί τώρα, ρε. Παναγία μου, πάτησε. Λοπίτσα στον εαυτό του. Χόρεψε ο Ρονάλντο. Δεν μπαίνουν πάντως τα γκολ. Σε αυτό το μάτσα έχασα κι εγώ. Για να δούμε. Και από πίσω που δεν τους φύριξε. Είναι και η διαιτησία προβληματική.
Όπω, τι κλέβει. Σου έκανα φάουλ. Ναι, μα σου έκανα φάουλ και δεν του. Μα σου έκανα φάουλ και δεν του. Που έχασε έτσι την μπάλα, που έχασε έτσι την μπάλα, που έχασε έτσι την μπάλα, που έχασε έτσι την μπάλα. Ε, καλά, άμα μπει εδώ γκολ έτσι τηλεφώνα μου. Δεν τι συμβαίνει. Η συμπεριφέρεται σαν να έχει λάκει το παιχνίδι. Το παιχνίδι. Οπτικό λάγκι στις πάσεις. Έχει λίγο λάγκι. Έχει λίγο λάγκι. Και τώρα εδώ. Καλά. Πού πήγε ο Μπέιλ. Καλά στην απόκριση παντού. Στα σούτ, στις πάσεις, στα... Μπαίνει γκολ, τι γίνεται. Μπαίνει γκολ, θα λήξει. Μπαίνω σουτ. Έχει λαγκ. Τι σουτ ήταν. Ήταν για γάμα και το έκανε σιρτό. Ήταν για γάμα αυτό. Ήταν για γάμα αυτό. Εγώ βάλα δύναμη για να πάει στο γάμα και αυτό το έκανε μισό μέτρο από το έδαφος, πήρε ύψος η μπάλα. Το έδεσαι και μόνος σου. Είχα όλη την άνεση να βάλω γκολ. Εδώ μου κλείψε ένα γκολ το παιχνίδι. Κοίταξε, αυτή την ώρα το FIFA είναι να παίζεις μόνο μετά τις 8. Μόνο μετά τις 8. 10 λακ. Στο 16 ήταν πολύ πιο τραγικό βέβαια. Να, τώρα εγώ δεν έκανα τέτοια πάσα εκεί. Πού, στο πουθενά, πού την έκανε εκεί η πάσα αυτή. Κοίτα σουτ, βλέπεις σουτ, βλέπεις σουτ. Πλασέ. Πλασέ σουτ έκανε από 30 μέτρα ο μαλάκας. 30 μέτρα ο μαλάκας. Αυτό τώρα τι φταίει εδώ πέρα, η επιλογή του παίχτη ή το... Δεν ξέρω. Κοίτα εδώ τώρα, εντάξει. Όχι, τι γίνεται. Κοίταξε. Μα και εσένα το έκανε με λάκτο σου. Δεν μπαίνει τίποτα. Έχει λάγκ. Μπορεί να γίνει καμιά κουτσουκέλα. Μόνο κουτσουκέλες μπαίνουν. Τι ξέρεις που μπορείς να νιμπάσεις, την έκανε πέντε, Εδώ πως γιώχνει,
Τίποτα, τίποτα. Κι όμως κρατάς το 0. Λέρε Γιάννη, γκολ δεν λέρε Γιάννη, γκολ δεν λέρε, δεν μπαίνει γκολ όμως. Δεν μπαίνει γκολ όμως, δεν μπαίνει γκολ όμως. Πω, 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 χάλια. Πες, πες, δεν μπαίνει γκολ απλά. Με το λα, με το λα, με το λα. Πω, πω, αυτό εγκολάρε. Μα, μας έπεισες τώρα, εντάξει. Τώρα μας έπεισες. Δεν ήταν καλό αυτό το οργανωμένο ήταν αυτό. Ε, καλά, εντάξει. Για να δούμε πάλι. Passing game, πασούλα, πασούλα. Δεν θέλω να κόπει και από τους αμυντικούς μου, γιατί έχει lag. Πήγε από εκεί πάνω η μπάλα. Εγώ άλλη φορά με lag δεν ξαναπαίζω. Δεν αξίζει. Παίζω, δεν αξίζει. Αυτή, ας την έκοβα και την μπάλα. Πέρασε από το από μπάλα. Πέρασε από το από μπάλα. Πέρασε από το από. Αυτή καθόταν και την κοίταζαν την παλιά που κάνεις. Παλιά που κάνεις. Όχι, δεν ξαναπαίζω άλλο διάποψη. Έλα, έλα. Με πήρε μάλλον τηλέφωνο. Ο Γιάννης λέει, δεν ξέρω αυτό. Λέει, δεν ξέρω αυτό. Εντεκάρα αυτό. Εντεκάρα αυτό. Καλώς θα τα δεκτούμε, λέει. Ο Γιάννης! Ο Γιάννης! Ναι, ναι, ξέρω. Λοιπόν, και... Είναι σου τώρα! Και... Είναι σου τώρα! Τώρα! Λοιπόν, για λέει! Λοιπόν, για λέει! Για λέει! Αφάξεις! Ακούσε το φαρδαβέλα, ρε! Ναι. Εκεί στην τηλεόραση, τηλεόραση, είχε ένα τρασφόρ, είχε ένα τρασφόρ, ενώ θα γυρίσεις, ναι. Που αυτές εσείς. Κάπως έκανε τα χέρια έτσι αυτός, ξέρεις αυτός. Πάτεψα το... Πήγε στη δεξιά γωνία, φαντάσου πόσο λάγκα έχει. Και πήρε τη τηλέφωνη. Και της είπα την όλη φάση, έχει μεγάλα τα πρέπει και ο μάμας. Έτσι. Σόγραφο μετάκια. Κοίτα, αυτή η λόμπα με δύναμη. Τίποτα, εδώ είναι ο πιο κολόφαρτος κερδίζει τέρια, σε τέτοια μάτς. Ακολούθησε τώρα με δικό σου. Ακολούθησε. Ω, μόνος είσαι, μόνος. Τι μόνος μου εδώ, τι σέρτο, τι σέρτο, τι σέρτο, τι σέρτο. Κοίτα εδώ. Υψοκίνδυνο, ε! Κι όμως εγώ δεν πάτησα τάκλιν, το πιστεύεις? Τι πάτησες εκεί? Το κουμπί του σουτ για να σου κάνει Μάτς, αφορά. Μετά τις 10 θα παίζουμε, δεν αξίζει, έχει lag. Δεν παίρνει τίποτα μέσα, μόνο το 3 μέτρα. Δεν παίρνει τίποτα. Είναι off. Αλλά και στα προηγούμενα μάτς που δεν είχε τόσο lag, πάλι με απογοήτευσε.
Update, ξε-update, δεν άλλαξε τίποτα στην ουσία. Εγώ αυτό βλέπω. Μη σου πω χειροτέρε. Μη σου πω χειροτέρε, έχει lag. Μη σου πω την και χειρότερα δηλαδή. Βάλε τη ριτσόντα να δούμε τι θα γίνει. Τη ριτσόντα έχω ρε, αυτή την μπάλα έχω. Άστο για πιο μετά, δεν αξίζει. Πάμε πάρω κάνα σε περίπτερο. Τίποτα, είναι σαν να χάσαμε μισή ώρα από τη ζωή μας για το τίποτα. Είναι... Δεν είναι δίκαιο το παιχνίδι, πώς να σου το πω. Δεν παίζεται ισορροπημένο παιχνίδι. Νικάει όποιος κάνει τσούτα τα 3 μέτρα, εγώ αυτό βλέπω. Και επειδή έχει και lag, δεν τολμάς να κάνεις τίποτα. Ούτε μια τρίπλα, ούτε μια ρηψοκίνδυνη πάσα, πάει όπου να είναι. Όπου να είναι. Δεν στρίβουν οι παίχτες. Εδώ έφτασε η σημεία να βγάλω τον Ρονάλντο έξω, ρε. Γιατί τον έβγαλες, Δεν τον είδες πως έστριβε. Δεν σταύρωνε ούτε κοντρόλερ, τίποτα δεν έκανε. Κρος έξω, Ρονάλντο έξω. Έπρεπε να βγάλω και τον Μπενζημά για να κάνω και την παράδοση, να την τηρήσω την παράδοση. Οι αμυντικοί μου αργούσαν να στρίψουν, αργούσαν να πάνε πάνω σου. Δεν έχει λάκι το παιχνίδι. Ναι, έχει λάκι γραμμή. Και μάλιστα δεν ξέρω αν έχει και σένα λάκι. Γιατί αν δεν έχει σένα, γυρνάμε στο 16 μετά. Είναι ακόμα χειρότερη κατάσταση. Αν εννοούν αυτοί ότι κάναν update με το να προκαλούν lag σε μένα, εγώ θα το κάνω uninstall το παιχνίδι. Αν δω και συνεχιστεί αυτό αργότερα που θα ξαναπαίξουμε το βράδυ, θα το κάνω uninstall τώρα, σήμερα κιόλας. Γιατί αυτό δεν είχε lag όταν είχαμε παίξει άλλες φορές. Έπαιζε μια χαρά, εγώ θυμάμαι. Τώρα χειροτέρεψε. Όχι, όχι, τώρα έχει και lag. Έχει και lag τώρα. Πριν το update δεν είχε lag. Πριν το update δεν μπαίνανε απλά τα μακρινά σου, δεν έμπαινε τίποτα μέσα. Τώρα γίνεται πάλι αυτό, αλλά έχει και lag. Έχω lag. Θα φάει ανιστάλι, τουλάχιστον δεν το ξαναπαίξω, ρε παιδί μου. Μέχρι ο τέρας που λέω, θα τα αφήσω εκεί για καμιά εβδομάδα, για κανένα μήνα να αιωρείται. Γιατί είναι τέτοιο, εκνευρίζομαι, δεν αξίζει. Ξέρω ότι θα χάσω πριν ακόμα αρχίσουμε. Έστω με 1-0, με 2-0, με 5-0, ξέρω ότι θα χάσω. Δεν είναι δίκαιο αυτό.